κεφάλαιο Ιώτα Δέλτα κατά Λουκάν Ευαγγέλιο και 15 εδάφιο. «Ακούσας δε ταύτα εις των συγκεκαθημένων», είπε προς αυτόν, «Μακάριος ως τη σφάγη άρτων εν τη Βασιλεία του Θεού». Ο δε είπε προς αυτόν, «Άνθρωπος της έκαμε δείπνο μέγα και κάλεσε πολλούς και απέστειλε τον δούλο αυτού τη ώρα του δείπνου για να είπε προς τους κεκλημένους, «Έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα». Και ήρθαν πάντες με μία γνώμη να παρετώνται. Ο πρώτος είπε προς αυτόν, «Αγρόν ηγόρασα και έχω ανάγκη να εξέλθω και να είδω αυτόν, παρακαλώ σε έχε με παρητημένο». Ο άλλος είπε, «Ηγόρασα πέντε ζεύγη βοών και πάγω να δοκιμάσω αυτά, παρακαλώ σε έχε με παρητημένον». Και άλλος είπε, «Γυναίκα ενυμφεύθην και δια τούτο δεν δύναμε να έλθω». Και ελθόν ο δούλος εκείνος απήγγειλε προς τον Κύριον αυτού ταύτα. Τότε οργιστής ο οικοδεσπότης είπε προς τον δούλο αυτού, «Έξελθε ταχαίως εις τας πλατείας και εις τας οδούς της πόλεως και εισάγαγε εδώ τους φτωχούς και βεβλαμένους και χολούς και τυφλούς». Και είπε ο δούλος, «Κύριε, έγινε ως προσέταξας και είναι έτη τόπος». Και είπε ο Κύριος προς τον δούλον, «Έξελθε εις τας οδούς και φραγμούς και ανάγκασον να εισέλθω σε διαγεμιστεί ο οίκος μου. Διότι σας λέγω ότι ο ειδής των ανδρών εκείνων των κεκλειμένων θέλει γευθεί του δείπνου μου. Ήρχονται δε μετ' αυτού όχλοι πολλοί». Και στραφής είπε προς αυτούς, «Εάν της έρχεται προς εμέ και δε μισεί τον πατέρα αυτού και τη μητέρα και τη γυναίκα και τα τέκνα και τους αδελφούς και τα σαδελφάς έτη και δε και την εαυτού ζωήν, δε δύναται να είναι μαθητής μου. Και ως της δεν βαστάζει των σταυρών αυτού και έρχεται πίσω μου, δεν δύναται να είναι μαθητής μου. Διότι της εξ ημών θέλω να οικοδομήσει πύργον, δεν κάθεται πρώτο να λογαριάζει τη δαπάνη αν έχει τα αναγκαία για να τελειώσει αυτήν. Μήποτε αφού βάλει θεμέλιον και δεν δύναται να τελειώσει αυτόν αρχίζωσιν, πάντες οι βλέποντες να εμπέζωσει αυτόν λέγοντες ότι ούτως ο άνθρωπος ήρχισε να οικοδομεί και δεν ειδηνήθη να τελειώσει. Ή της βασιλεύσει πάγων να πολεμήσει άλλον βασιλέα δεν κάθεται πρώτερον και σκέπτεται αν είναι δυνατός με 10.000 να απαντήσει τον ερχόμενον κατά αυτού με 20.000. Η δε μη είναι αυτό συνέτη μακρά να αποστέλει πρέσβης και ζητεί ειρήνη. Ούτω λοιπόν πασός της εξ ημών δεν απαρνείται πάντα τα εαυτού υπάρχοντα δε δύναται να είναι μαθητής μου. Καλόν το άλλας, αλλά αν το άλλας διαφθαρεί με τη θέλη αρτηθεί. Δεν είναι πλέον χρήσιμον ούτε δια την γην ούτε δια την κοπρίαν έξω ρήπτωση αυτών που έχουν όταν δια να ακούει, ας ακούει». Και είναι πολύ σοβαρό, αδερφοί αγαπητοί, να έχουμε και αυτιά όταν πεπαιδευμένων να ακούμε το Λόγο του Θεού με προσοχή. Να ακούμε αυτά που μας λέει ο Χριστός, αυτά που μας έχει γράψει το Πνεύμα το Άγιο. Γιατί ακούμε τα περί της Βασιλείας των Ουρανών. Ακούμε για τη δόξα του ουρανού. Ακούμε ότι εκεί θα βασιλεύουμε στους αιώνες των αιώνων. Και έτσι κάποιος παρακαθήμενος ήκουσε και είπε, «Μακάριος τελικά είναι αυτός που θα φάγει άρτον εν τη Βασιλεία του Θεού». Μακάριος είναι αυτός που θα φάγει άρτον εν τη Βασιλεία του Θεού. Δεν θα υπάρχει και αυτός που δεν θα φάγει άρτο εν τη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό όταν το είπε δεν το υπολόγιζε. Υπολόγιζε μόνο ότι θα είναι μακάριος αυτός που θα φάγει άρτον. Αυτός όμως που θα θέλει να εισέλθει και θα έχει κλείσει πόρτα και ο Κύριος θα του λέει, «Φύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομία». Αυτός θα είναι, έτσι πως λέει ο Λόγος του Θεού, στο πύρτο εξώτερον, γιατί ο Κύριος θα έρθει καθήν ημέραν δεν προσμένει και καθήν ώραν δεν εξεύρει. Πώς όμως μπορεί να καταντήσει ένας δούλος του Θεού, φρόνιμος, αγαθός, τον οποίον εξέλεξε ο Κύριος, τον κάλεσε, τον πρόσθεσε δια του Ιησού Χριστού στο λαό του και στην εκκλησία του. Του έδωσε ευθύνη. Του έδωσε επαγγελίες, του έδωσε και ευθύνη. Να υπηρετεί. Να δίδει την κατάλληλη τροφή στον αδελφό του
στο φίλο του και στον πλησίον του. Αλλά αυτός ξαφνικά σταμάτησε και άρχισε να δέρει τους δούλους, τους συνδούλους του, να τσακώνεται, να γριεύει, να φωνάζει, να θυμώνει και πλέον να τρώει και να πίνει με το τον Μεθιόντων. Τι συνέβη σε αυτόν? Και γιατί είπε βραδύνει ο Κύριος να έρθει? Γιατί έφτασε μέχρι αυτού του σημείου? Και ο μόνος που μπορεί να μας εξηγήσει το γιατί και πώς μπορείς εσύ και εγώ να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Αρχίζει και λέει μία φοβερή παραβολή. Κάποιος άνθρωπος έκαμε δείπνο μέγα και εκάλεσε πολλούς και απέστειλε τον δούλον αυτού τη ώρα του δείπνου για να είπε προς τους κεκλημένους «Έρχεστε, επειδή πάντα είναι ήδη έτοιμα». Τους εκάλεσε, τους έδωσε την πρόσκληση και τους είπε «Περιμένετε μέχρι να έρθει η ώρα του δείπνου». Περιμένετε. Θα έλθει η ώρα του δείπνου. Περιμένετε μέχρι να έρθει η ώρα του δείπνου. Και άλλος ο πρώτος αγόρασε αγρό ενώ περίμενε. Ήρθε η επιθυμία στην καρδιά του μεγάλη. Είδε ένα χωράφι, ένα αγρό και λέει αυτό θα πάω να το αγοράσω. Και δεν ήξερε ότι αυτό θα γίνει το είδωλο που θα τον εμποδίσει να λάβει μέρος στο δείπνο που ήταν προσκεκλημένος. Άφησε την επιθυμία του να εκδηλωθεί και να πραγματοποιηθεί. Τι ωραίο χωράφι είναι αυτό. Πω, θα σπείρω, θα φυτέψω, φυτρώσουνε, θα θερίσω, θα βάλω αμπέλι, θα βάλω... Και έκανε σκέψεις, αλλά ήταν προσκεκλημένο στο δείπνο. Και άρχισε και δημιουργούσε μέσα στο μυαλό του από τη μικρή αυτή επιθυμία του χωραφιού που πούλησε κάτι άλλο για να τα αγοράσει. Αγάπησε το χωράφι πολύ. Ο άλλος δεν μπορούσε να οργώσει καλά και πλούτησε και είπε θα πάω να αγοράσω 5 ζεύγη βουών. Θα δεις τι εύκολα θα οργώνω, τι εύκολα θα σπέρνω. Πω, θα με βλέπουν οι άλλοι και θα ζηλεύουν. 5 ζεύγη βουών, μία Mercedes, ένα εξοχικό. Και ο άλλος είδε μια όμορφη κοπέλα και λέει να την παντρευτώ. Καλά θα μου πει κανείς, κακό ήταν που αγόρασε χωράφι, κακό ήταν που αγόρασε 5 ζεύγη βουών, κακό ήταν που παντρεύτηκε. Κακό ήταν αν δεν ρώτησε τον Κύριο. Κακό ήταν αν ήταν αποτέλεσμα της επιθυμίας της καρδιάς του, της αρέσκειας, της σάρκας του και της λογικής του αλαζονικού πνεύματός του. Επιθυμία της σαρκός να παντρευτώ. Επιθυμία των οφθαλμών να αγοράσω ένα χωράφι. Αλαζονία του βίου 5 ζεύγη βόδια να αγοράσω. Όχι με ένα να οργώνω, με 5. Για να τελειώνω γρήγορα, για να με θαυμάζουν οι άλλοι. Και δεν κατάλαβε ποτέ ότι αυτή ήταν η μεγάλη παγίδα του διαβόλου που θα του στερήσει το δείπνο όταν έρθει η ώρα.
Γι' αυτό ο Κύριος μας τη λέει, προσέχετε, γρηγορείτε, προσεύχεστε για να μην πέσετε σε πειρασμό. Μην πέσετε στον πειρασμό της επιθυμίας, γιατί έκαστος πειράζεται από τη δική του επιθυμία. Πρόσεξε την επιθυμία που σε οδηγεί. Πήγαινε έτσι στον Χριστό. Όσοι είναι του Χριστού, ας φέρουν τα πάθη τους και τις επιθυμίες τους στο Χριστό. Και ο Κύριος θα σου δώσει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Αδελφοί αγαπητοί, είμαστε προσκεκλημένοι όλοι. Όλους μας έχει αναγεννήσει ο Κύριος. Όλοι έχουμε βαφτιστεί εν ύδατι στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος σ' άφεση αμαρτιών και έχουμε απεκδηθεί το σώμα των αμαρτιών της σαρκός δια της περιτομής του Χριστού, δια του βαφτίσματος. Όλοι έχουμε λάβει και τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος. Όλοι περιμένουμε το δείπνο. Όλοι περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας. Το κρίσιμο όμως σημείο είναι μέχρι τότε τι κάνουμε. Γιατί υπάρχουν πράγματα τα οποία όταν τα κάνεις σε φέρνουν πιο κοντά στο Χριστό. Και υπάρχουν πράγματα που όταν τα κάνεις σε απομακρύνουν και όχι μόνο, αλλά σε τελειώνουν να μην μπορείς να πλησιάσεις το Χριστό. Γι' αυτό σήμερα είναι η μέρα ευπρόσδεκτο, σήμερα είναι η μέρα σωτηρίας. Σήμερα ο Λόγος του Θεού δεν είναι για έξω από εδώ. Σήμερα ο Λόγος του Θεού είναι για μας, για σένα και για μένα. Τι είναι αυτό που επιθυμεί η καρδιά μας, που αρέσει στη σάρκα μας, που θέλουμε με τη λογική μας? Τι είναι αυτό που τόσο πολύ το θέλουμε, το θέλουμε, το θέλουμε? Τι είναι αυτό που κάναμε επειδή το θέλαμε? Τι είναι αυτό που θέλουμε να κάνουμε επειδή το θέλουμε? Τι είναι αυτό? Πρόσεξε! Γιατί από την επιθυμία έρχεται ο πειρασμός. Από την επιθυμία έρχεται το τέλος. Δεν είσαι εξασφαλισμένος επειδή σήμερα είσαι εδώ. Δεν είμαστε εξασφαλισμένοι επειδή είμαστε αναγεννημένοι και βαφτισμένοι με Πνεύμα Άγιο. Πολλοί εκείνη την ημέρα θα πούνε, εν το όνομα τι σου προφητεύσαμε. Δεν είσαι εξασφαλισμένος επειδή προφητεύεις. Εν το όνομα τι σου κάνουν θαύματα πολλά. Δεν είσαι εξασφαλισμένος και αν ακόμη εργάζεται και συνεργάζεται ο Θεός με σένα. Και ξεβάλαμε δαιμόνια, δεν είσαι εξασφαλισμένος και αν έχεις και εξουσία βασιλική που έχεις, να διατάζεις. Εξασφαλισμένος είσαι αν είσαι ιερεύς του Θεού του Υψίστου και παριστάνεις το σώμα σου θυσία. Θυσιάζεις το σώμα σου. Ξέρετε τι απει θυσία? Δεν κάνει το θυσιαζόμενον ό,τι θέλει, ό,τι του αρέσει. Αντιδρά. Και πρέπει να το δέσεις για να το θυσιάσεις. Το σώμα σου δεν θα κάνει αυτό που θέλει ο Χριστός. Πρέπει να το δέσεις. Να το δουλαγωγήσεις. Για να το φέρεις θυσία ζώσα στον Κύριο. Θυσία ζώσα. Αγία, ευάρεστο εις το Θεό, και έτσι θα λατρεύεις αληθινά τον Χριστό. Όχι με χωράφια, ούτε με ζεύγη βοών, ούτε με γάμους. Δεν λατρεύεται έτσι ο Θεός. Έτσι δοξάζεται το χωράφι σου που είναι το ειδωλό σου, τα πέντε ζεύγη βοών που είναι τα ειδωλά σου, η γυναίκα σου που την έκανες ειδωλό. Δεν δοξάζεται έτσι ο Θεός. Γι' αυτό και όταν ήρθε η ώρα του δείπνου, ο οικοδεσπότης έστειλε το δούλο του, πήγαινε όλους τους καλεσμένους και φώναξέ τους. Αλλά κανείς δεν μπορούσε να έρθει. Απίστευτο. Κανείς δεν μπορούσε να πάει. Κανείς δεν αποδέχτηκε την πρόσκληση, γιατί είχε άλλα πράγματα να κάνει πολύ σοβαρά. Είχε το βόδι του να λατρέψει. Γιατί βράδυ είναι να έρθει ο Κύριος. Σε περιμέναμε Κύριε, αλλά να μην αγοράσω το χωράφι μου.
να μην παντρευτώ, να μην καλλιεργήσω την περιουσία του πατέρα μου, να μην αγοράσω τα 5 ζεύγη βοών. Όχι, να πάρεις μόνο αυτά που σου δίνει ο Θεός. Ευσέβεια εν αυταρκία. Διδακτή του Πνεύματος του Αγίου, δάσκαλός μας ο Χριστός, καθηγητής μας ο Χριστός, δεν κάνουμε ό,τι θέλουμε. Η καρδιά μας θα μας πλανήσει, θα μας πάει εκεί που δεν πρέπει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά αν την αφήσουμε αχαλιναγώγητη, αχαλήνωτη, τότε θα μείνουν αχαλήνωτοι και όλοι όσοι είναι υπό την εξουσία μας. Όταν λοιπόν γύρισε ο δούλος και είπε, δεν έρχονται, δεν του είπε πήγαινε φώναξε τους συγγενείς του, κανείς από την οικογένεια δεν ήρθε. Αχαλήνωτος αυτός, αχαλήνωτη και η οικογένεια. Α, Κύριε μου, κανείς. Οργίστηκε. Τι άλλο ήθελες να κάνω και δεν το έκανα για παιδί μου, για σένα? Τι μου ζήτησες και αν μου ζήταγες δεν θα στο δίνα? Σου δώσα την αιώνια ζωή. Σου δώσα το λόγο μου. Σου δώσα το πνεύμα μου το Άγιο. Σου δώσα το λαό μου. Σου δώσα την παρουσία μου. Τι ήθελες τώρα με το χωράφι αυτό? Τι το ήθελες το χωράφι αυτό? Δεν το κατάλαβες ότι είναι παγίδα του διαβόλου? Το διάβολο σε παγίδευσε λέγοντας ότι βραδίνει να έρθει ο Κύριος και προλαβαίνω να το αγοράσω και να το χαρώ. Αδερφοί αγαπητοί, θυμάμαι, δεν είναι αστείο, όταν ήταν να παντρευτεί ο Ντίνος, που του λέγα, Ντίνο, για σκέψου να έρθει ο Κύριος και μην προλάβεις να παντρευτείς. Και μου λέει, άσε με, άσε με. Ήθελε τόσο πολύ να παντρευτεί, αγαπούσε τόσο πολύ τη γυναίκα του. Δεν ήταν κακό, καλό ήταν. Αλλά δείχνει, αδερφοί αγαπητοί, αυτό που είπα, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Πρέπει το χωράφι μου να το φροντίσω τώρα, στο γάμο θα έρθω, στο δείπνο θα έρθω. Πρέπει να δοκιμάσω, αγόρασα, έδωσα τα λεφτά μου, 5 ζεύγη βοών. Κύριε Θεέ μου, αδερφοί, σήμερα να προσευχηθούμε να μας φανερώσει ο Θεός το δικό μας τον ακρό, τα δικά μας τα 5 ζεύγη βοών και να μας φανερώσει και τις επιθυμίες της σαρκός μας. Είναι ανάγκη, αδερφοί αγαπητοί, να επιτιμήσουμε το διάβολο και να απορρίψουμε τις παγίδες του και τους πειρασμούς του. Γιατί έκαστος ημών πειράζεται υπό της ιδίας αυτού επιθυμίας, παρασυρώμενος και δελεαζόμενος. Και οργίστηκε ο Κύριος του δείπνου και λέει, πω, με περιφρονούνε. Καταλάβατε τι κάνουμε, αδερφοί? Περιφρονούμε το Χριστό και το έχουμε κάνει, ίσως. Κάποιες φορές αφήσαμε την εκκλησία γιατί έπρεπε να κάνουμε σέρβις στο αυτοκίνητό μας. Κακό είναι, πολύ κακό είναι. Είναι νοοτροπία, δεν είναι πράξεις. Είναι νοοτροπία και πρακτική. Κάποιες φορές είπαμε ωραίο καιρό έχει να πάμε στο εξοχικό μας. Δεν είναι ανάγκη να πάμε το βράδυ στην εκκλησία. Κακό είναι μια φορά. Πολύ κακό, όχι το έργο. Η νοοτροπία. Δεν αφήνουμε ποτέ, αδερφοί, τα πράγματα του Θεού για καμία λογική ανθρώπινη σαρκός, καρδιάς και πνεύματος. Καθόλου δεν αφήνουμε το έργο του Θεού. Ποτέ δεν αφήνουμε το έργο του Θεού. Γιατί αν το αφήσεις μια φορά, δεύτερη φορά, τρίτη φορά, τότε καυστηριάζεται η συνείδησή σου. Και όταν καυστηριαστεί η συνείδησή σου, θα ναυαγίσεις την πίστη. Είναι κανόνες πνευματικοί, απαράβατοι. Και ο Κύριος λέει του δείπνου, πήγαινε στις πόλεις και βρες αυτούς που δεν έχουν ούτε υπάρχοντα, ούτε δουλειές καλές.
ούτε γυναίκες, ούτε οικογενειακές υποχρεώσεις. Και φέρε τους μέσα. Και ο δούλος πήγε. Πήγε αυτούς που δεν είχαν χωράφια, ούτε ζεύγη βοών, ούτε εξυρτημένοι από την οικογένειά τους και από τις φιλοδοξίες οικογενειακές. Και ήρθανε. Κύριε, κάνε μας έτσι, σε παρακαλώ. Να μην εξαρτώμεθα ούτε από τα υπάρχοντά μας, ούτε από τις δουλειές μας, ούτε από τις οικογένειές μας. Να αφήσουμε χαλήνωτη την καρδιά μας. Αλλά δεν γέμισε ο οίκος. Και του λέει, πηγαίνε τώρα και στους έρημους τόπους. Εκεί που είναι οι άνθρωποι οι απεριμένοι, η μοναξιά τους. Στους αγρούς, στους δρόμους και θα δεις έρημους ανθρώπους. Μόνος τους. Έξω από τη βοή του κόσμου τούτου. Έξω από την αντάρα των πόλεων. Εκεί στην ερημιά τους, στο σπίτι τους, στο χωράφι τους. Ξέρεις, θα πει έρημος και μόνος, αδερφοί. Ξέρεις, θα πει να γυρίζεις σπίτι και να μην έχεις κανέναν. Αλλά τι ωραίο που είναι να γυρίζεις σπίτι και να σε περιμένει ο Χριστός. Αλληλούια. Δόξα, Κύριε μου. Και φέρ' τους όλους μέσα. Ανάγκασέ τους με το ζόρι. Αυτοί έχουν αποκάμει. Αυτοί δεν μπορούνε. Δεν μπορούν να καταλάβουν την πρόσκληση, την πρόκληση. Το Λόγο του Θεού έχουν αποκάμει στη μοναξιά τους. Με το ζόρι φέρ' τους αυτούς. Και δεν μπορούσα να καταλάβω τι σημαίνει ανάγκασον. Άρα μου έδωσε ο Θεός να καταλάβω ότι ένας άνθρωπος θα είναι μόνος, δεν έχει όρεξη να κάνει τίποτα. Μόνο ο Χριστός έρχεται όμως και μαζεύει τους έρημους, από τους έρημους τόπους, τους μοναχικούς ανθρώπους. Γιατί τους αγαπάει. Και με αυτούς θα γεμιστεί ο οίκος του Θεού. Και αφού εξήγησε ότι κανένας από τους κεκλειμένους δεν θα εισέρθει, και τρόμαξα όταν το διάβαζα σήμερα. Κανένας από τους κεκλειμένους δεν θα έρθει. Οι οποίοι έχουν την πρόσκληση, αλλά καλοπερνάνε. Αχαλήνωτοι. Σε επιθυμίες τους, στα πάθη τους, στη λογική τους, στη γνώμη τους, στις απόψεις τους. Διασκεδάζουνε, τρώνε, πίνουνε, γελάνε. Στο βόδι που έχουν κάνει και το έχουν κάνει Θεό τους. Κύριε, φύλαξε την καρδιά μας, σε παρακαλώ. Να καταδικάσουμε κάθε τι ξένο και είδωλο. Να καταδικάσουμε οποιαδήποτε ελευθερία ειδωλολατρείας. Κάνω ό,τι θέλω, ό,τι μ' αρέσει, ό,τι νομίζω. Και να γίνουμε πραγματικά ελεύθεροι από την αμαρτία, δούλοι Θεού. Για να απολαύσουμε τον καρκοπός μας σε αγιασμό και τη ζωή μας ζωή αιώνιο. Στο τέλος ζωή αιώνιο. Και ακούγοντας τα λόγια αυτά ήρθαν πολύ όχλοι, πως ο Κύριος δεν αρέσκεται στο πλησίασμα του όχλου. Ήρχονται δε μετ' αυτού όχλοι πολλοί. Και ο Κύριος στράφηκε σε αυτούς και τους είπε, προσέχετε εσείς που έρχεστε, που είστε σήμερα εδώ. Εάν τις έρχεται προς εμένα και δεν μισεί πατέρα αυτού, μητέρα αυτού, γυναίκα αυτού, τέκνα αυτού, αδελφούς, αδελφάς, όπως οι Λεβίτες που ήσαν του Κυρίου και πήραν τη μάχαιρα και σφάζαν και κόβαν κεφάλια. Εάν κάποιος έρχεται και δεν παίρνει τη μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου, να κόψει το κεφάλι κάθε ξένης νοοτροπίας, ειδωλολατρείας, κάθε αχαλήνωτη επιθυμία, αχαλήνωτη σκέψη. Αδερφοί, η ευθύνη είναι του καθενός μας προσωπική.
ή θα πάρεις τη λογική των επιθυμιών σου ή θα πάρεις τη λογική της μάχαιρας του πνεύματος και θα κόβεις. Θα δαμάζεις και θα χαλούν εγωγή στο σώμα σου για να είσαι τύπος των ανθρώπων στους οποίους ο Θεός έχει εμπιστευτεί. Και όχι χειρότερος. Να ξέρεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε παρακολουθούν και τους επηρεάζεις. Τους επηρεάζεις σημαντικά, είτε προς την καταστροφή είτε προς την ευλογία. Βεβαίως υπάρχουν και οι οφθαλμοί του Κυρίου που σε παρακολουθούν, γιατί σε αυτόν είναι δοσμένο να εφορά επί τους ιούς πάντων των ανθρώπων. Αλλά δεν είναι μόνο ότι ο Κύριος σε παρακολουθεί, σε παρακολουθούν και οι άνθρωποι. Πώς ντύνεσαι? Αχαλήνωτη η επιθυμία της σαρκός. Πώς στέκεσαι? Αυτό το Facebook, αυτό το Instagram, τι καταστροφή είναι. Βλέπεις ανθρώπους αγίους να παίρνουν πόζες, να στέκονται, να παρουσιάζουν την ομορφιά τους, τα μπράτσα τους. Τραγικό, αδερφοί, αχαλήνωτη. Αχαλήνωτη καρδιά. Πώς καμαρώνουνε, πώς καυχόνται, πώς δοξάζουνε το βόδι τους, πώς θυσιάζουν τα πάντα στο βόδι τους. Θεούς να μας φυλάει, αδερφοί, δεν είναι μακράν από μας, πλησίον είναι. Αλλά πλησίον είναι και ο Λόγος του Θεού. Τώρα ποια ρομφαία θα πάρεις? Τη ρομφαία του Πνεύματος του Αγίου, το Λόγο του Θεού, ή θα πάρεις τη μάχαιρα της σάρκας σου, της καρδιάς σου, της λογικής σου, της αποστατημένης λογικής σου, και δεν έχεις καταλάβει ότι λατρεύεις βόδια? Όχι ένα, πολλά βόδια. Βόδια, 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 βόδια δεξιά, βόδια αριστερά, βόδια οικογενειακά, βόδια επαγγελματικά, βόδια εκκλησιαστικά, παντού βόδια. Και η σωτηρία είναι μόνο η μάχαιρα του Πνεύματος, που είναι ο Λόγος του Θεού, και ελευθερώνει και σκοτώνει και γκρεμίζει τα έργα του διαβόλου και υψώνει το θέλημα του Θεού. Εάν δεν μισήσεις, και μισό δεν είναι με κακία. Η ελληνική γλώσσα είναι καταπληκτική. Μισό σημαίνει απεχθάνομαι και αποστρέφομαι. Αν δεν αποστραφείς το φρόνημα του πατέρα σου, της μητέρας σου, της αδελφής σου, του αδελφού σου, του πρεσβύτερου, του ποιμένα που λατρεύει βόδια, δεν είσαι άξιος να είσαι μαθητής του Χριστού. Δεν είσαι άξιος. Ποτέ δεν θα μπορέσεις να μαθητευθείς, γραμματεύσεις, μαθητευθείς για να βγάλεις έξω όλα τα βόδια και να φέρεις μέσα τη δόξα του Θεού στο σπίτι σου. Εάν δεν μισήσεις πατέρα, μητέρα, σκότωσε, λέει στους Λεβίτες ο Μωυσής, το φίλο, τον αδελφό σου, τον πλησίον σου, για να σωθείς. Και θυμίσου ότι κανένας που οικοδομεί δεν μπορεί να συνεχίζει να οικοδομεί αν δεν εξετάσει αν έχει τα αναγκαία. Τα έχεις τα αναγκαία? Έχεις τα αναγκαία να οικοδομήσεις οίκον Άγιον, το σώμα σου να γίνει οίκος ναός Θεού, στήλος και εδραίωμα της αληθείας, οικογένειά σου οίκος Θεού, στήλος και εδραίωμα του Λόγου του Θεού, η είσοδό σου και η έξοδό σου να λατρεύεις Θεό ζώντα, αληθινό, ένδοξο, παντοδύναμο, Κύριο των Κυρίων, Βασιλιά των Βασιλιάδων. Βόδι λατρεύεις, βόδι προσκυνάς, βόδι δοξάζεις. Κοίταξε να δεις αν έχεις τα αναγκαία. Μπες μέσα στο Λόγο του Θεού. Μπες μέσα στη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου.
Ζήτησε από τον Χριστό να σε διδάξει. Ζήτησε από τον Χριστό να σε μάθει. Ζήτησε από τον Χριστό να σου δώσει τη δίστομο μάχαιρα του Πνεύματος του Αγίου. Να κόβεις, να κόβεις, να κόβεις, ζωοποιώντας τη ζωή σου και τους άλλους. Πάρε στα χέρια σου το Λόγο του Θεού, έτσι μου είπε ο Κύριος. Πάρε στα χέρια το Λόγο του Θεού και κόβε και κόβε και κόβε και εγώ θα είμαι μαζί σου. Πάρ' το, αδερφέ, στα χέρια σου και μη φοβού, μόνο πίστευε, μη φοβού, δόξαζε το Θεό. Δεν βραδύνει να έρθει ο Κύριος, έρχεται ταχαίως ο Κύριος, έρχεται να παραλάβει αγίους, όχι δολολάτρες, όχι ανθρώπους που δοξάζουνε βόδια, ανθρώπους που δοξάζουνε τον ύψιστο, τον υπέρτατο, τον κατοικώντα εις την αιωνιότητα. Πάρε στα χέρια σου το Λόγο του Θεού και μη φοβάσαι, πίστευε. Κόβε, κόβε, κόβε κεφάλια, κόψε, θα καταστρέψε τα έργα του διαβόλου. Δόξασε με τα έργα σου, με τη ζωή σου, με το Λόγο του Θεού, αυτόν που σε προσκαλεί η ζωή αιώνιων. Μη φοβάσαι, πίστευε, 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 πιστέ, πίστευε. Χριστιανέ, δόξασε το Χριστό. Ο Θεός θα είναι μαζί σου. Ας τα χωράφια, ας τα ζεύγη των βοών, άσε τα γλυκοκοιτάσματα, άσε την επιθυμία της επιτυχίας και βάλε στην καρδιά σου την επιθυμία της αιώνιας ζωής. Αυτή θα μας διατηρήσει, αδερφοί αγαπητοί, εις τους αιώνες των αιώνων να βασιλεύουμε. Και αν βλέπεις έναν εχθρό δίπλα, ας έχει 20.000 στρατιώτες και εσύ 10. Το θέμα δεν έχει πόσες χιλιάδες έχει. Το θέμα είναι αν μπορείς να τον νικήσεις. Και μπορείς. Εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, είπε ο Δαβίδ, έρχομαι σε σένα, Γολιάθ, που είσαι πανύψηλος, παντοδύναμος, άνυρ πολέμου, αλλά εγώ είμαι μικρός και ασήμαντος, αλλά έρχομαι εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων. Πολέμα, αδερφέ, πολέμα, αδερφέ, ο Κύριος είναι μαζί σου, αλλά ο πολεμός σου να είναι εν το ονόματι του Κυρίου των δυνάμεων, όχι με δύναμη δική σου, ούτε με ικανότητα δική σου, μόνο με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, μόνο με το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, γιατί καλόν είναι το άλλας. Αλλά αν το άλλας διαφθαρεί, αν το άλλας γεμίσει ιδωλολατρίες, βόδια, χωράφια, ζεύγη βοών, επιθυμίες γυναικών, επιθυμίες ανδρών, επιθυμίες επιτυχίας, επιτυχίες δόξης, αν το άλλας διαφθαρεί, είναι άχρηστο. Δεν κάνει ούτε για τη γη, δεν κάνει ούτε και για την κοπρία. Είναι για τη γέννα του πυρός. Ο έχων ότα, ότα πεπαιδευμένων, ας ακούει τι το Πνεύμα του Άγιο λέγει στην Εκκλησία του. Αμήν.